Λοιπόν, με αγωνία να τη δω. Πάμε να δούμε και ο Αντώνης Μουζάκης νομίζω ότι θα συμφωνεί μαζί, μαζί μου. Η κάρτα 747. Απίστευτο. Με ένα παιδί, ο φόρος, ο φετινός, κύριε Μουζάκη, θα είναι αυξημένος κατά 770. Δυστυχώς. Και πρέπει να το δείτε προσεκτικά, κύριε Πρόεδρε, είστε πολύτεκνος. Διότι εξαιτίας της μείωσης του αφορολογίου στα 5 χιλιάρικα έχουμε επιβαρύνσεις σε κάθε περίπτωση και βλέπετε στην κάρτα ιδιαιτέρως αυτούς που έχουν τρία παιδιά. Έχουμε λοιπόν με ένα παιδί παραπάνω φόρους 770 ευρώ, με δύο παιδιά 740, με τρία παιδιά 2.695 ευρώ και με τέσσερα παιδιά, προσέξτε κύριε Πρόεδρε, 2.555 ευρώ τη στιγμή που το Σύνταγμα. Τι λέει κύριε Δημητρόπουλε, τι λέει το Σύνταγμα για τους πολυτεχνούς και τις φιλετεχνούς? Είναι ανάστροφη, διότι προστατεύει ειδικά τις πολυτεχνούς οικογένειες. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολλά τα λεφτά. Υπάρχει ειδική διάταξη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται φορολογικά στους Έλληνες και μάλιστα η επίθεση έχει ανασταλεί για ένα μήνα. Δηλαδή, τα χαράτσια που έπρεπε να στείλει, να έχουν πάει ήδη, πόσα είναι, 7, 10, 11, 12 χαράτσια, ούτε πια μπορεί και να τα μετρήσει, που είναι να στείλουν μέσα στο μήνα Μάιο, ναι, για λόγους προεκλογικούς, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος συμφωνήσανε να σταματήσουν να τα στέλνουν και να εισπράττουν, για να μην φοβήσουν ψηφοφόρους και να τους κοροϊδέψουν, να τους δουλέψουν. Και το θέμα είναι το εξής. Τι θα κάνει αυτή τη στιγμή η υπηρεσιακή κυβέρνηση? Θα τα στείλει πριν τις εκλογές για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι σημαίνει μνημόνιο και τι σημαίνει μνημονιακές δυνάμεις, τι υπέγραψε δηλαδή ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος? Ή θα τα κρύψουνε για να έρθει η καμπάνα στους πολίτες μετά τις εκλογές, μετά τις 17 Ιουνίου? Εσείς θα τα πάρετε πίσω. Θα το δείτε τους ο κόσμος. Εσείς θα τα πάρετε πίσω, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θα τα καταργήσουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν αντέχει η ελληνική οικογένεια να πληρώσει, διότι αυτό που πρέπει να πληρωθεί πρώτα είναι η λειτουργία του κράτους, να υπάρχει δηλαδή πρώτα απ' όλα η εθνική κυριαρχία. Εδώ, γιατί είναι αυτά τα κονδύλια? Δεν είναι για να πληρώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν είναι για να πληρώσουμε τα νοσοκομεία και να πληρώσουμε και την παιδεία. Είναι για να πληρώσουμε τους στοκογλύφους. Εμείς λέμε, πρώτα θα πληρωθούν οι ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, της ελληνικής οικογένειας που έχει διαλυθεί. Άνθρωποι πηδάνε από τα μπαλκόνια. Και εν συνεχεία θα πληρώσουμε μέρος του κεφαλαίου, ναι, και τους νόμιμους στόχους, όμως με δόση που αντέχουμε. Μάλιστα. Διότι δεν αντέχουμε πια. Σαφής, τώρα. Δείτε... Έχω δει σε απόγνωση πολλούς πολίτες, οι οποίοι ζουν δίπλα μας. Και θέλω να τους πω τώρα που, ναι, μας κοιτάνε, ναι, ότι είμαστε πολλοί, είμαστε οι περισσότεροι σε αυτή τη φάση. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουν σκέψεις, ναι, οι οποίες θα διαλύσουν τις οικογένειές τους. Μαζί οι Έλληνες θα αντισταθούμε και θα τους νικήσουμε. Θα πάρουμε πίσω την Ελλάδα. Είστε αυτό απόλυτα... τους το υπόσχομαι. Κύριε Πρόεδρε, θα δείτε τώρα δύο συνεχόμενες κάρτες. Αυτό θα το θέσω και στον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Σαμαρά. Το θέσα στον κύριο Τσίπρα και στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και στον κύριο Κουβέλη μετά από λίγο. Μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων. Εάν πέρυσι σας έλεγα ότι η σύνταξη των 250 ευρώ θα είχε μείωση 10%, ξέρετε, θα μου λέγατε, άντε παιδάκι μου φύγει από εδώ, δεν ξέρεις τι λες. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η μείωση των επικουρικών συντάξεων, των κύριων και επικουρικών, η κάρτα 567. Πάμε στον κύριο Μπούρλο. Η μείωση των επικουρικών, δείτε, ή μάλλον όχι. Ναι, οι επικουρικές. Σύνταξη των 250 ευρώ χάνει 300 ευρώ το χρόνο, δηλαδή του παίρνουν μία σύνταξη. Σύνταξη επικουρική των 300 ευρώ χάνει το χρόνο 540 ευρώ. Σύνταξη των 350 ευρώ χάνει 980 ευρώ το χρόνο. Σύνταξη επικουρική των 400 ευρώ χάνει 1120 το χρόνο. Σύνταξη των 450 ευρώ χάνει 1260 ευρώ. Και σύνταξη επικουρική των 500 ευρώ, λεφτά του κόσμου κύριε Καμένο, κύριε Μπούρλο, χάνει 1400 ευρώ. Κύριε Μπούρλο, είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι? Είναι σημαντικές οι απώλειες. Και βέβαια στο ΕΤΕΑΜ θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και άλλες μειώσεις. Πιο μεγάλες μειώσεις. Για τις συντάξεις πάνω από 150 ευρώ. Όμως εδώ σημασία έχει να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που προκαλούν υποχρηματοδότηση του συστήματος και οδηγούν σε μειώσεις των συνταξιοδοτικών παροχών. Σαφής. Γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό,
οι μειώσεις θα είναι πρόβλημα και για το μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, το δεύτερο θέμα. Εδώ είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το κλειδί. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο σε αυτό. Οι μειώσεις των μισθών και των συντάξεων από το 2009 μέχρι σήμερα είναι περίπου στα 3 δις. Δηλαδή, το κράτος ουσιαστικά από τις δαπάνες του φαίνεται να γλίτωσε 3 δις. Αυτό είναι ψεύτικο. Γιατί στο συνταξιούχο που του κόβουν τα 250 ευρώ, ο συνταξιούχος αυτός δεν θα τα βάζε στο σεντούκι. Θα έπαιρνε τα 250 ευρώ για να καταλάβει ο κόσμος ότι να κάνουμε θυσίες, αλλά οι θυσίες αυτές να είναι πραγματικές. Όταν παίρνει τα 250 ευρώ λιγότερα, αυτά τα 250 ευρώ αν τα έπαιρνε θα τα έκανε. Θα πήγαινε να ψωνίσει στο μαγαζί, στο μπακάλικο, στο σούπερ μάρκετ. Θα χάλαγε τα λεφτά αυτά και θα πλήρωνε 23% ΦΠΑ. Το μαγαζί αυτό που έπαιρνε τα χρήματα από το κέρδος του θα πλήρωνε 45% φόρο. Θα είχε προσλάβει υπαλλήλους που θα πλήρωνε εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Από τα χρήματα τα οποία θα διακινούνται ξαναψώνιζε πάλι 23%. Δηλαδή από τα 250 ευρώ που κατεβάζουν από τον συνταξιούχο και τον εργαζόμενο, τα 200 ευρώ ξαναγυρίζουν στο κράτος. Έτσι είναι. Άρα δεν υπάρχει ουσιαστικά οικονομία 3 δισεκατομμυρίων. Υπάρχει εξαθλίωση του Έλληνα για να τον υποχρεώσουμε να παραδώσει τα πάντα. Δεν κάνουν οικονομία, πνίγουν την αγορά. Γιατί το μαγαζί το οποίο θα ψώνιζε ο συνταξιούχος με 250 θα κλείσει. Αυτό που σας έδειξα. Αυτό που σας έδειξα θα τώρα. Είναι και άλλοι άνθρωποι. Αυτό που σας έδειξα τώρα, εμείς ξέρετε πότε έγινε. Λέμε επαναφορά στους μισθούς το 2009 για να μπορέσει να ζωντανέψει και ο συνταξιούχος και ο εργαζόμενος και η αγορά. Και τα λεφτά να τα ξαναεισπράξει το κράτος. Αυτό που σας έδειξα τώρα, ξέρετε πότε έγινε. Στην τελευταία σύσκεψη, όταν είπε η Τρόικα, μου λείπουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε ή δεν έγινε. Έτσι ακριβώς, για να πάρουμε την τελευταία δόση. Και δεν τα χάσανε. Τα βάζανε. Κοιτάγανε ο ένας τον άλλον. Και σου λέει χτύπα το συνταξιούχο και το μισθωτό. Χωρίς να λέει ότι αυτά τα λεφτά θα οδηγήσουν σε πλήρη ύφεση και θα κλείσουν λουκέτα σε όλη την Ελλάδα. Λουκέτα. Οι άνθρωποι επαγγελματίες γύρισαν όλη την Ελλάδα. Περιμέναν οι άνθρωποι στην πόρτα. Και τους έλεγα αντέχετε ρε παιδιά. Δεν αντέχει κανείς. Και δεν αντέχει κανείς γιατί μας οδηγούν επίτηδες σε αυτή τη φάση. Δεν είναι η οικονομία που κάνουν. Κύριε Πρόεδρε. Μας οδηγούν επίτηδες στην εξαθλίωση. Εκτός από τις επικουρικές, έρχεται μεγάλη μείωση και των κύριων συντάξεων. Το δε κακό έγινε στο ΝΑΤ. Εμένα ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, κύριε Πρόεδρε. Και εμένα ο παππούς μου ήταν καπετάνιος και ξέρω τι σύνταξη πήρε η γιαγιά μου. Έχουν μειωθεί συντάξεις πάνω από 50%. Στους συνταξιούχους κόψανε του ΝΑΤ από το πρώτο ευρώ. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία στους ανθρώπους που φτιάξανε την ελληνική ναυτιλία, που δημιουργήσανε τόσο πλούτο σε αυτόν τον τόπο. Και δεν ζητήσαν από το κράτος, κύριε Πρόεδρε, ούτε ένα ευρώ. Γιατί ο ναυτικός μόνο φέρνει λεφτά. Οι κύριες συντάξεις, λοιπόν. Μίλησα με τον πρόεδρο των Πλοιάρχων, τον Γιώργο τον Βλάχο, τον οποίο πρέπει να τον φιλοξενήσετε κάποια στιγμή. Είναι και φίλος. Ή τον Καπταγιάννη το Χαλά. Βεβαίως. Ο οποίος είναι έτσι, ο πρόεδρος Ποινιό. Εάν δει κανείς πόσο κρατάνε από έναν Πλοίαρχο μέχρι έναν ναύτη, έναν ναυτικό, έναν. Ναυτικό καταστρώματος, έτσι, έναν απλό ναύτη. Και πόσο πληρώνει για τη σύνταξη του, θα δείτε ότι μπορεί να του κρατάνε 1.200 ευρώ το μήνα για να του δώσουν 800 ευρώ μετά. Δηλαδή, το ΝΑΤ, το οποίο το διέλυσαν γιατί βάλανε πρώτα απ' όλα μη ναυτικούς μέσα, δεύτερον, διάλυσαν την περιουσία του ΝΑΤ, αλλάξανε, αν θυμάστε καλά, σε μια νύχτα. Από τη λίρα Αγγλίας τότε σε δραχμή την περιουσία. 350 εκατομμύρια. Γιατί όλα τα παίζουν με τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως το κάνανε τώρα. Το κούρεμα των ομολόγων που υποχρεωτικά κάνανε τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν γιατί θέλανε να κάνουν πολιτική. Για να πει ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς ότι πετύχαν στο PSI. Και τι κάνανε λοιπόν. Κουρέψαμε την Ελλάδα, κουρέψαμε τα ασφαλιστικά ταμεία, κουρέψαμε τους ομολογιούχους, κουρέψαμε τα νοσοκομεία, κουρέψαμε τα πανεπιστήμια, κουρέψαμε τον εαυτό μας και προστατεύσαμε τους τοκογλύφους. Γι' αυτό πρέπει να τους μαυρίσει ο κόσμος. Γιατί αυτό που κάνουν τώρα είναι να ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Ο κύριος Σαμαράς πήρε και την τώρα. Η οποία ήταν μνημονιακή από την αρχή. Αν πάρει και το Μάνο, θα κάνει τσακπότ. Θα πάρει δηλαδή όλου του μνημονιακού. Θα πάρει και τον κύριο Καρατζαφέρη που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Θα μαζευτεί όλη η ομαδούλα αυτή, η οποία υπέγραψε τη θανατική καταδίκη τη Ελλάδο. Και από την άλλη μεριά ο κύριο Βενιζέλο, ο οποίο ουσιαστικά συνεχίζει να υποστηρίζει μέσα από ένα ιστορικό κόμμα όπω το ΠΑΣΟΚ, που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που έλεγε η Ελλάδα ανοίξει του Έλληνε, να υποστηρίζει το μνημόνιο. Επιμένετε. Θέλω να πω, επιμένετε. Είναι και στον κύριο Τσίπρα. Ναι. Γιατί
Μπορεί να λέμε ότι στα οικονομικά, όσον αφορά το μνημόνιο, το επαχθές συμφωνούμε. Τα μέτρα τα οποία προτείνει με τη βαριά φορολόγηση ουσιαστικά θα φέρουν την πλήρη ύφεση. Εννοείται το φόρο του 1% στο τζίρο. Βέβαια. Θα κλείσουν τα πάντα. Σας άκουσα να λέτε. Εδώ πέρα το θέμα είναι να φέρουμε επενδύσεις. Θέλω να ζητήσω να διαβάσουν οι ακροατές σας το πρόγραμμά μας ανεξάρτητοι.gr που λέμε ακριβώς να κάνουν την πρώτη στις 30 μέρες, τις πρώτες 45 μέρες. Γιατί εδώ διαπράττεται γενοκτονία των Ελλήνων. Και το λέω σήμερα που είναι η επέτειος γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Εδώ έχουμε μια δεύτερη γενοκτονία. Ερώτημα. Χτυπάει το τηλέφωνο μετά τις εκλογές. Και οι ψήφοι του Πάνω του Καμένου, 700, 800, 900, 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο, οι βουλευτές του Πάνω του Καμένου είναι αυτοί που μπορούν να... Οι βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Το ανεξάρτητων Ελλήνων. Τίποτα άλλο. Από αυτές τις ψήφους εξαρτάται αν ο Σαμαράς θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ρωτώ. Επιμένετε ούτε και νεκρός μαζί του. Επιμένετε σε αυτό. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, οι δυο αυτοί πολιτικοί που υπέγραψαν προσωπικές επιστολές, δεν έχουν κανένα λόγο να ζητάνε να κυβερνήσουν τον τόπο αυτό τον οποίο δεσμεύσανε πριν από τις εκλογές. Υπάρχει όμως και η υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε μια εθνική κυβέρνηση η οποία θα καταγγείλει το μνημόνιο, ναι, η οποία θα σταματήσει την αιμορραγία των Ελλήνων, η οποία θα πει Έλληνες, θα δουλέψουμε σκληρά, αλλά θα προστατεύσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Θα το καταγγείλει το ή θα το βελτιώσει. Το αποκλήθει. Όχι, θα καταγγείλουμε. Δεν υπάρχει βελτίωση. Ναι. Τα light αυτά, ακούστε, ακούω και ορισμένους, ναι, ναι, που δυστυχώς αρχίζουν να κάνουν κολοτούμπα λέγοντας από την καταγγελία, αρχίζουν να μιλάνε για επαναδιαπραγμάτευση. Τα είπα και στον κύριο Σούλτζε χθες. Του λέω τι να διαπραγματευτούμε. Το πανωτόκι που βάλατε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δώσατε στις τράπεζές σας και πλήρωσε ο ελληνικός λαός, αυτό το παράνομο επιτόκιο δεν θα το πληρωθείτε, να το ξέρετε. Και άμα μην λέμε τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών που μας δώσανε, ναι, την ενίσχυση όταν τη χρειαστήκαμε, αλλά με 1% νόμιμο τόκο. Γι' αυτό λέμε Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Θα δούμε ποια πραγματικά χρωστάμε. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις μίζες της Siemens και των υποβρυχίων που μας αναγκάζαν να τα πάρουμε και μας δανείζαν για να τα πάρουμε. Και όταν τους πιάσαμε, πήραν τον Χριστοφοράκο και τον φυλάνε στη Γερμανία για να μην πει σε ποιους απατεώνες πολιτικούς τα έδωσε. Λοιπόν, θα σας θέσω ερώτημα. Θέλω ακόμα 10 λεπτά από εσάς, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Και εγώ θα πάω στον Ασπρόπυργο, στον ποντιακό ελληνισμό, στη γενοκτονία, στις εκδηλώσεις που κάνουν. Και καλό και όλους όσους μας ακούν να έρθουν στον Ασπρόπυργο, γιατί είναι πράγματι ένας φόρος τιμής. Γιατί βρήκαν και βουλευτές κάποιοι που λέγανε για συνωστισμούς. Θα πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Θα σας θέσω ένα ερώτημα, σκληρό κύριε Πρόεδρε, και σας το λέω από τώρα. Όσο σκληρό θέλετε. Καταγγελία μνημονίου, αν πει η Άγγελα Πάνω, σου κόβω τα λεφτά. Δεν θα σου ξαναδώσω ούτε ένα ευρώ. Μετά το διάλειμμα θα μου απαντήσετε. Τι θα κάνει ο Πάνος ο Καμένος. Θα σας απαντήσω. Θέλετε να με φτιάξετε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, σας πίεσαν και άλλοι συναδελφοί μου, και ο Γιώργης ο Παπαδάκης και ο Νίκος Χατζηνικολάου και άλλοι. Θα σας πιέσω κι εγώ. Όχι με αυτόν τον τρόπο, με άλλον, με τα οικονομικά. Γιατί οικονομικά ξέρετε. Γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε γλάροι, δεν πιεζόμαστε. Είμαστε ασυμπίεστοι. Είστε γλάροι. Εγώ σήμα το γλάρο. Λοιπόν. Βέβαια, σήμα το γλάρο δεν έχουμε. Πάμε ενημερωμένοι. Τη βλέπω σ' όλα. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα πρόβλημα μαζί σας. Κάθε φορά που σας φιλοξενούμε στην εκπομπή, μου τρελαίνετε το Facebook, τα email. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι αυτή η εκστρατεία και ο αγώνας που έχετε μέσα από το διαδίκτυο πάει πάρα πολύ είναι καλά. Είναι απίστευτο όμως. Είναι έτσι. Πολλά τα μηνύματα. Είμαστε πολύ, είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε Έλληνες. Και να ξέρετε ότι μέσα από το διαδίκτυο μπορέσαμε και επικοινωνήσαμε. Επικοινωνήσαμε με το διαδίκτυο, με τα τοπικά μέσα, γιατί στην αρχή μας είχαν κομμένοι τα μεγάλα κανάλια και τα μεγάλα δελτία ακόμα μας αποφεύγουν. Εσείς μας καλείτε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Για όνομα του Θεού. Το διαδίκτυο όμως δεν μπόρεσε να το ελέγξουν ούτε τα Twitter ούτε το Facebook. Και λέω καλημέρα τώρα από την τηλεόραση, γιατί τους λέω συνήθως καλημέρα και συνομιλούμε τους πολίτες ο ίδιος. Πολλές ώρες κάθε μέρα και από το Twitter και από το Facebook. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα και